θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω και εγώ ζητώντας ένα μεγάλο συγγνώμη. Πρώτα και κύρια τον κύριο Σεπετά τον Πέτρο, διευθύνων σύμβουλο της εταιρείας Φίρκο και σύζυγο της κυρίας Θεοχάρη. Οπότε μάλλον την κυρία Θεοχάρη θα πρέπει να τη λέμε κυρία Σεπετά καλύτερα παρά τον Πέτρο, κύριο Θεοχάρη. Να σας ευχαριστήσω όλους για τα μεγάλη τιμή που μας κάνατε, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε εκπρόσωποι των χορηγών, των φορέων που λάβατε μέρος στην λαμπαγιδομία, τις ιστορικές φυσιογνωμίες της αιμοδοσίας στη χώρα μας, την κυρία Πολίτη, την κυρία Παραρά, την Τζέιν την Πιταδάκη, την εκπαιδευτικό, όλους εσάς που εργάζεστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας. Να ευχαριστήσω επίσης τον Διευθυντή του Γραφείου του κ. Πολάκη και να τον παρακαλέσω κάποια στιγμή να μας δεχτεί ο Υπουργός. Να ευχαριστήσουμε τον εκπρόσωπο της Εθνικής Αστυνομίας, τον υποστράτηγο τον κ. Τσίκο και όλους εσάς, τους εκπροσώπους των Συλλόγων Εθελοντών Εμοδοσιών όλης της χώρας, όλους αυτούς τους ανθρώπους που μαζί με εμάς από το 2002 έχουμε αγκαλιάσει αυτή τη δράση, την Πανελλήνια Λαμπαγιδρομία και ελπίζουμε και αυτό που βλέπουμε είναι ότι κάθε χρόνο γινόμαστε καλύτεροι, χωρίς να σπαταλάμε πολλά χρήματα, κάθε χρόνο προσελκύουμε νέους ανθρώπους, κυρίως νέα παιδιά, που αισθάνονται μεγάλη τιμή όταν φοράνε αυτή την μπλούζα και κρατάνε τη δάδα, την πολύ σεμνή δάδα της Λαμπαγιδρομίας. Να σας ευχαριστήσω όλους, μόνο αυτό ήθελα να κάνω σήμερα, την αγαπητή μου την Άννα την Κοντονή, που επί σειρά ετών μας ενισχύει και να πω κάτι. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, αυτό που μας λείπει από τη χώρα είναι να βρούμε κάποιους ανθρώπους που υπάρχουν πάρα πολύ στην Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι γεννήθηκε ο πολιτισμός και εδώ συνεχίζει να κατοικεί. Δεν είναι δύσκολο να βρίσκουμε κάποιους ανθρώπους που την επόμενη χρονιά να συνεργαστούμε, να γίνουμε περισσότεροι, να προσφέρουμε περισσότερο και πιο τακτικά. Για μένα η μεγαλύτερη τροπή, αν και έτσι πρέπει να συμβαίνει, να βοηθιέται η μία χώρα από την άλλη, αποτελεί για μας τρόπη να κάνουμε εισαγωγή ειδικών μονάδων αίματος για τους πάσχοντες από θαλασσαιμία. Για μένα θεωρώ ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό πολεμάμε, κυρία Πρόεδρε, και αυτό πρέπει να πολεμήσουμε και θα πρέπει να πούμε την ευκαιρία ότι που βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό το χώρο. Σε μένα και στον κύριο Σταμούλη και στα στελέχη εδώ του Εθνικού Κέντρου Εμοδοσίας είναι πολύ γνώριμος ο χώρος. Είχα τη μεγάλη τιμή να κρατάω την άκρη μιας κορδέλας στα Εγγένεια το 2006 του Γενάρη και από την άλλη μεριά την κορδέλα την κρατούσε ο αείμνηστος, ο Οδυσσέας Πλατής, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ελλήνων Θαλασσινικών. Τότε υπήρξε κάτι συμβολικό, είπαμε να μην την κόψουμε αυτή την κορδέλα που συνήθως κόβονται στα Εγγένεια για να μην κόψουμε τους δεσμούς μας με τους θαλασσινικούς και τους πάσχοντες. Είχε ένα σημειολογικό χαρακτήρα. Πού να ήξερε κανείς, πού να περίμενε κανείς και με την ευκαιρία που είναι ο πρώην πρόεδρος του Εθνικού Κέντρου Εμοδοσίας εδώ, ο κύριος Γιάννης Κοντός, με την ιδέα του Πάτη. Πού να περιμέναμε και εγώ και οι εργαζόμενοι σε αυτό το χώρο ότι τόσα χρόνια μετά θα έπρεπε να έρθει μια κυβέρνηση, μία πρόεδρος, η κυρία Ματσούκα, που σας ενημερώνω ότι επειδή είμαι από την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Εμοδοσίας τακτικό μέλος στο ΔΣ, τόσο δραστήρια, φιλότιμη και εργατική, είναι σπάνια. Και ξέρετε που υπάρχει μια διαφορά μεταξύ της κυρίας Ματσούκα και του κυρίου Κοντού. Ενώ είχαν και οι δύο το ίδιο πάθος για την εθελοντική αιμοδοσία, λες και γεννήθηκαν για την αιμοδοσία να την υπερετήσουν, ο ένας είχε πολιτική στήριξη και ο άλλος δεν είχε. Έτρεχε μόνος του. Και ό,τι κατάφερε, το κατάφερε με το φιλότιμο των παιδιών που εργάζεται εδώ.
Η κυρία Ματσούκα ευτυχώς έχει ανθρώπους που είναι πιο ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά ζητήματα. Δεν ξέρω τι γίνεται γενικά στον χώρο της υγείας, γιατί και εγώ έχω ανάπηρο αδερφό και εγώ έχω νευροπαθή ανυψό. Σημασία έχει στον τομέα το δικό μας. Αυτόν υπηρετούμε εμείς. Εδώ λοιπόν βλέπω αυτές τις διαφορές. Φανταστείτε αν δεν είχα και μια πικρία που ο φίλος μου Ανδρέας ο Ξανθός έχει να με δει 1,5 χρόνο, τι θα μπορούσα να λέω για αυτούς τους ανθρώπους. Φανταστείτε αν ο κύριος Πολάκης μετά από 4 εγγραφά μου είχε δεχτεί το ΔΣ της Ομοσπονδίας. Θα μπορούσα να πω ύμνους, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ συμβαίνουν πράγματα. Αν να αξιοποιήσει όλα τα στελέχη που κινούνται στον χώρο αυτόν, όπως ακούει και στηρίζει την κυρία Ματσούκα, πιστεύω ότι τελειώνουν τα προβλήματα της εθελοντικής αιμοδοσίας στη χώρα μας. Είναι εδώ και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας της Τράπεζας Αίματος, ο Νίκος ο Καπερώνης, τον οποίο ευχαριστώ ιδιαιτέρως για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνει. Και θα χαιρόμουν πάρα πολύ όλα τα κόμματα να κάνουν αυτή την προσπάθεια να ιδρύουν Τράπεζες Αίματος και να συμπαρασύρουν όλες τις νεολαίες να στηρίζουν αυτό το θεσμό. Όπως ευχαριστώ και τους εκπροσώπους των φοιτητικών ομάδων που βρίσκονται σήμερα κοντά μας για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουν.